Υπουργείο Δικαιοσύνης και Νομική Υπηρεσία έπραξαν το καθήκον τους, δήλωσε ο Ιωάννης Νικολάου, καθιστώντας σαφές ότι ο Γενικός Εισαγγελέας θα επιμείνει στην εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του πρώην Υπουργού Εσωτερικών Ντίνου Μιχαηλίδη και του γιού του για την υπόθεση Τσογατζόπουλου. Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, το οποίο αναμένεται να αποφασίσει κατά πόσο το ευρωπαϊκό κεκτημένο υπερισχύει τη πρόνοια του Κυπριακού Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να εκτελεστεί ευρωπαϊκό ένταλμα για αδικήματα που διαπράχθηκαν πριν από τον Μάιο του 2004. Σίγουρα θα εξεταστούν όλα τα άλλα ενδεχόμενα περιλαμβανομένης και της περίπτωσης η ποινική διαδικασία να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο. Γιατί τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι αδικήματα τα οποία προκύπτουν και από τη δική μας νομοθεσία. Εμείς είμαστε σε συνεννόηση με την νομική υπηρεσία που αν θέλετε έχει όχι την ευθύνη αλλά γνωρίζει αυτές τις καταστάσεις και ανάλογα θα γίνουν περαιτέρω ενέργειες ό,τι προκύπτει που θα πρέπει να γίνει με βάση και τις δικές τους υποδείξεις αλλά πάντα σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες. Επισημαίνεται ότι το όνομα του Ντίνου Μιχαηλίδη εμπλέκει ο εξάδελφος του Άγγι Τσοχατζόπουλου, Ντίνο Ζήγρας. Στην απολογία του στις ελληνικές αρχές, τον κατονομάζει ως τον βασικό διακινητή μεγάλων χρηματικών ποσών από μίζες εξοπλιστικών προγραμμάτων.